Συναδέλφες και συνάδελφοι, το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Νομού Θεσσαλονίκης είναι στο πλευρό των φοιτητών που μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους με μαζικές και συλλογικές διαδικασίες είναι στο δρόμο και αγωνίζονται ενάντια στο νέο νομοπλαίσιο, ενάντια στην καταστολή, ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Καταδικάζουμε απερίφραστα την απαράδεκτη καταστολή στο ΑΠΙΘΙΤΑ, τον τραυματισμό και τις συλλήψεις φοιτητών, την καθημερινή χρήση βίας με χημικά, κρότου λάμψης, ακόμα και με την παρουσία άβρας. Το οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης για την νομιμοποίηση της καταστολής και της αστυνόμευσης για τη συκοφάντηση του φοιτητικού κινήματος δεν θα περάσει. Θα βρουν απέναντί τους μαζί με τους φοιτητές και όλους τους εργαζόμενους. Η ένταση της καταστολής συνοδεύει το νέο χτύπημα στις σπουδές και τα πτυχία, όπως αποτυπώνεται και στο νέο νομοπλαίσιο. Ένα νόμο που στέκεται άξια δίπλα στον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη, που εύστοχα όλοι οι εργαζόμενοι έχουν χαρακτηρίσει νόμο έκτρωμα και με τον αγώνα τους τον ακυρώνουν στην πράξη, μένει στα χαρτιά. Η ηχηρή απάντηση που δόθηκε με το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών, που γκρεμοτσάκησε την κυβερνητική παράταξη στα ΑΕΗ όλης της χώρας, έδωσε χαρά και αισιοδοξία. Με την οργανωμένη πάλη μπορούμε να εμποδίσουμε τα σχέδια έντασης της καταστολής και διάλυσης των σπουδών. Διεκδικούμε μαζί σας ένα πανεπιστήμιο πραγματικό χώρο μόρφωσης και όχι όπως το οραματίζεται η κυβέρνηση με την επιχειρηματική δράση να βασιλεύει. Είμαστε εδώ και στηρίζουμε τον αγώνα σας ώστε να μην περάσει το δηλητήριο του δίθεν ρεαλισμού και των αξιών της αγοράς στα πτυχία και τις πανεπιστημιακές σπουδές. Να μην περάσει η κυβερνητική προσπάθεια ελέγχου του φοιτητικού κινήματος. Να μείνει έξω η πανεπιστημιακή αστυνομία και τα ΜΑΤ από τις σχολές. Όλοι στον αγώνα. Καλούς αγώνες να έχουμε.